γλυκοί και τραγανοί υδρόγοι φίλοι μου, καλώς ορίσατε. Ελάτε από εδώ να μας συντροφεύσετε σε σκέψεις αλλά και συσκέψεις στην παλαιότερη κουζίνα του κόσμου, του ελληνικού οίκος, το κέντρο της γης, με όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που κρατούν το φως του ανθρώπινου πολιτισμού, τη μνήμη ενάντια στο σκοτάδι, τη γραφίδα και το μικρόφωνο ο Γρηγόριος Ζεϊμπέκης. Κοντά του έχει τους νέους και καλύτερους Φραγκίσκο και Στράτο Ζεϊμπέκη. Καλώς όρισες. Νομίζω ότι σου έγινα συνήθεια και δεν θέλεις να με απαγορευτείς πια. Σε ευχαριστώ κι εγώ. Την ίδια ανάγκη έχω και μεγαλύτερη θαρά από σένα. Αυτός είναι ο σκοπός που κάνω μαζί σου αυτές τις εκπομπές. Η επικοινωνία, η μετάδοση στοιχείων σοφίας αναμεταξύ μας. Παρομοιάζω τον εαυτό μου με έναν ηλικιωμένο ρομαντικό παλαιοπόλι που έχει στο νου μια μεγάλη και ποικίλη συλλογή από παλιά γνώση. Θέλει από τη μια να την δώσει στον κόσμο πριν χαθεί μαζί με το σώμα του, να την σώσει σαν κοιμήλι, κληρονομιά, να την παραδώσει σε εσάς, να γίνει ένα με τη δικιά σας, να τη γεμίσει φως, μνήμες και διάλογο. Ξέρεις, δεν συμπαθώ το μέσο βιβλίο. Το θεωρώ κοφάλαλο και εγωιστικό. Και αυτός είναι ο λόγος των προφορικών εκπομπών. Νομίζω έτσι καταφέρνω την απελευθέρωση της φυλακισμένης στα κατάστοιχα γνώσης. Μια νέα ενεργή εμπειρία για πάντα. Γιατί είναι πολύ πιο χρήσιμο από το διάβασμα. Μια ακόμα ιδιαιτερότητα της όμορφης ελληνικής γλώσσας που έδρασε ελεύθερη σε υπαίθριους χώρους. Η ελληνική είναι γλώσσα, μελωδία, αρμονία, μουσική που αν δεν μπορείς να την ακούσεις χάνεις την ανθρώπινη ψυχική δύναμη. Πάβεις να κυματίζεις στον αέρα. Όμως, πάλι βρε, ξέχασα να σου προσφέρω κάτι. Α, μόνο ένα ποτήρι νερό τις βρίσεις. Πολύ καλά κάνουμε. Διότι το λεγόμενο εμφιαλωμένο πλέον πωλείται ίσα με τη βενζίνη και γεμίζεις και το περιβάλλον με πλαστικά μπουκάλια. Ναι, μπράβο. Φτιάχνουμε λιτζανάκια. Γεμιστά του σι. Τι, δεν έχεις ποτέ φάει? Τότε έλα να βοηθήσεις. Και έτσι θα μάθεις να το κάνεις και εσύ. Τα φτιάχνω με μικρά όψιμα μελιτζανάκια, δηλαδή μελιτζάνα στο τέλος της κανονικής περίοδου. Τα ωραιότερα του σιά της ελληνικής παράδοσης. Με καταγωγή από τις κατεχόμενες πατρίδες μας. Την παράδοση των Ιωνίων Μικρασιατών. Στα αφημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου είναι ο μεσές που πρώτος έρχεται στο τραπέζι αφού ανοίγει την όρεξη και λατρεύει το ούζο. Όμως και το όσπριο δίκος του σι, δεν λέει, διατηρείται για πολύ καιρό στο ψυγείο ή συντηρημένο σε βάζες. Είναι πανεύκολο, θα δεις. Ακόμα πιο εύκολο όταν το κάνεις παρέα με άλλο. Ναι, να, καλή ώρα τώρα μαζί σου. Και περισσεύουνε και για σένα, να ξέρεις. Να πάρεις μαζί σου. Λοιπόν, ξεκινάμε, δες. Χαράζουμε κατά μήκος το μελιτζανάκι, αφού έχουμε βραστό νερό σε μια κατσαρόλα με μπόλικο χοντρό αλάτι και ξύδι. Θα ρίξουμε μέσα τα μελιτζανάκια για μερικά λεπτά μόνο. Ίσα να μαλακώσουν λίγο, αλλά και να ξεπικρίσουμε. Θα τα βγάλουμε αδακά για να στραγγίσουν. Όπως έκανα ήδη εγώ, βλέπεις. Ωραία. Τον ίδιο νερό ρίχνουμε κλονάρια με σέλινο δίχως τα φύλλα. Ύστερα με αυτά θα δέσω τα μελιτζανάκια καπαγωμένα πάνω από το άνοιγμα της γέμισης και με ένα μεγάλο κομμάτι κόκκινη πιπεριά φλωρίνης για να συγκρατεί τη γέμιση να μην φύγει. Τριμμένα καρότα, φύλλα του σέλινου, την υπόλοιπη πιπεριά φλωρίνης, κομμένη, άσπρο λάχανο, κομμένα φετάκια σκόρδο, μαϊντανό, πιπεριές πράσινες κέρατο, πιπέρι μαύρο και κόκκινο, ξύδι και όλα τα έχω μαζί τρίψει και ανακατέψει καλά. Ξεκινάμε βάζοντας στο χέρι το μελιτζανάκι και με τα δάχτυλα τα ανοίγουμε έτσι στο να δημιουργήσουμε χώρο για να βάλουμε τη γέμιση. Πιέζοντας το γεμίζουμε με αρκετή ποσότητα γέμισης. Να, έτσι.
και το καπάκι που είπαμε από πάνω της κόκκινης πιπεριάς και κρατώντας το δένουμε με το κλωνάρι βρασμένο σέλινο. Αυτό ήταν. Μετά βάλτε εδώ το γυάλινο μεγάλο βάζο με το μεγάλο στόμιο σαν αυτό για να μπορεί να περνά το χέρι σου μέσα. Και πρόσεξε να είναι σφιχτά σφιχτά το ένα δίπλα στο άλλο. Σε στρώσεις και ύστερα τα καλύψουμε όσο επάνω με ξύδι. Έτσι θα τα αφήσουμε σε δροσερό σημείο μερικές μέρες το ξύδι. Και ύστερα θα βγάλουμε το ξύδι και θα το αντικαταστήσουμε. Θα συντηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξέρεις η γλαϊκότα έχει το ζουμί. Στις αυλές μέρα νύχτα αραχτές. Με πλεκτό γυαλικό και ολόμαυρο καλτσό. Συζητούν, σε κοιτούν, τις κουζίνες κατακτούν. Και γλυκό προωθούν, με τριτά πολλά να βρουν. Θέλει τζάνα από αλάνα, σκάσε τώρα τα λεφτά. Δάγκωσε την τρέλα, ναι, μας και στα τάλα για μετά. Κάντε άκρη, δώστε κάτι, ξεχυλίζει από αγάπη. Πλημμυρίζει από σιρόπι στο αλόνι του Προκόπη. Και ο αλήτης τη ζητάει να την πάρει, να τη φάει. Σκάφι ρόλεξη αρμάνι για την πάτη τη τα χάνει. Δεν του φτάνει, θέλει τσάλι, θέλει ολόκληρη τη στάνη. Μα η γιαγιά μας πονηρή, έχει κρύψει την καλή. Τη λαδώνει, την πυρώνει και μεσό την παστουρώνει. Και έτσι γίνεται μια στάρ, πολλοί θέλουν να τη φάν. Κάρφωσε τα μυγδαλάκι και δεσέ το σιροπάκι. Και στο βάζο για να μπει, πρέπει να ζεματιστεί. Ήρθε η μάνατζερ που όλα τα χειλεί. Κάνει το δίκαιο και φοβούνται πιο πολύ. Μαντάμ, κι οι κουβέντες σταματάν. Έχω δόξα, όπλα καλή και μπροστά μου μια δεν πιάνει. Άμα θέλω εγώ πολύ, καθαρίζω την αυλή. Έχω άκρηση με δίλα, είμαι VIP στο βίλα. Μελιζάνα, μελιζάνα, θες πολύ να την εφάς. Αν την πάφω, ρούφιξε τη στα υπόγεια που γυρνά. Δες το βάζω, κοίταξε το, σκάστα πενιντάρικα. Λίξω πια το γούσταρε το, πια στο χόρτο για μετά. Υπάρχει πέζι παραλία, καλεσμένη κοινωνία. Και οι διάδες στο γλυκό, ανεβάζω στο TikTok. Λάι, τεφ μου, αϊτράνο, στρώσει σκόνη μα αχάνω. Και στα social πανικό, κάνει μόνο το γλυκό. Πάντα και Φεράρι, γουσταρίζω και χαβιάρι. Ακριβά γουστά πια έχω, τα διαμάντια τα κατέβω. Και όπου πάω προκαλώ, τα λεφτά μου τα πετώ. Ό,τι αβάζω και τα χαίω, με λιτζάνα ρε σου λέω. Μετά την κουζίνα του απλά μαγειρεύω και να τους ταΐσω, να φύγω την υποχρέωση. Να φάω κάτι και όλα τα άλλα, στην κουζίνα του σκέφτω. Η μαγειρική απαιτεί ένα επίπεδο γνώσης. Μπορείς να διαχειρίζεσαι τα αγαθά που έχεις σωστά. Θα μου πεις μεγάλη φιλοσοφία. Σκέφτομαι για τη μελιτζάνα καθώς φτιάχνουμε τα τουρσί. Κάθισε να σου πω ότι διάβασα για τη μελιτζάνα στο διαδίκτυο. Τρελάθηκα. Λοιπόν, να ξέρεις, ο πρώτος ανώνυμα τα δημοσιεύει και όλοι ύστερα τον αντιγράφουν. Με μερικές αλλαγές το πρόσεξα για πολλά θέματα. Και τώρα για τη μελιτζάνα που κάναν τάχα ολόκληρη έλευνα για αυτήν. Είναι ανθέληνες. Όλοι είναι εναντίον των Ελλήνων. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να σβήσουν τα πάντα. Να σβήσουν κάθε τι ελληνικό. Λένε προέρχεται από την Ινδία η μελιτζάνα. Άλλοι από την Κίνα ή το Μπαγκλαντές ή τη Μαλαισία. Ξέχασαν την Αλάσκα μόνο. Το πότε και το πώς είναι μυστικό. Πρωτόγονων φυλών που δεν ξέρω πού τα ανακάλυψε και ποιους νεκρούς φύλαρχους ανέσυραν για να μάθουνε αυτοί μόνο πώς λέγανε ένα φυτό που εμείς ονομάζουμε μελιτζάνα. Το λοιπόν λέει, ακούστε τι έχουν ανακαλύψει, είναι τρομερή. Στα Κανάντα, Κανάντα μάλλον, γλώσσα που δεν γνωρίζει πια κανείς εκτός τους Ιντιάνα Τζόουνς και τον εν λόγω εισαγωγικά ερευνητή που έμαθαν τι έλεγαν μπαντανεκαϊοί σε μια άλλη άγρια φύλη, τα τρελούγκου, μπανγκανγκαγιά σαν χαρακτηρισμός της γυναίκας, κακάγια στα μαλαγιαλάμ μπαρουντίνα ή στη γλώσσα ταμίλ ως μπαρουντινάι και για να μην σε πρίζω, στη συνέχεια έχει χιλιάδες διακλαδώσεις. Αυτοί στους άλλους ή άλλοι στους άλλους, ώσπου στο τέλος...
Ήταν οι πόρτες μου δίχως παχτσέδες και μεντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίναν οι φτέρνες μου σαν προχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζεις συχνά κατά δώσεις στολή, αλλάζεις οσμή, αλλάζεις εσύ. Και η ελπίδα μας έχει χαθεί σαν το τοντορί μες στο παχνί. Πάγωσε η ψήρα μου και παραπέουσα με ένα τικ-τακ που ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο, πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα και θες να πετύχουμε μια μπαταριά. Χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου χαρίσω μαντάνα καλά, να έχεις αγάπη μου λεφτά. Ποντικό φάρμακο για τους μεγάλους και μουρλάλα για τα παιδιά. Και έπλεξε σόβρακα για τους φαντάρους και θυσιάστηκες πατριωτικά. Σου στέλνω μήνυμα με ένα ταμ-ταμ να μαγειρεύεις με βιτάμ. Κι σου να γόησα και έκανες μπαμ και έπτωσε ψάχνω στα χαμάμ. Άδειο το βλέμμα σου που φιες οι ώρες μας στα ενιδερία σ' έχω σαν ζωή. Συνηθισμένοι καθένας στο ρόλο του κι η φαντασία μας έχει χαθεί. Και μου σε πουλήσαμε στο σπίτι σου για ένα κουστού, για ένα κουστού. Και μου σε πουλήσαμε στο σπίτι σου για ένα κουστού, για ένα κουστού. Μια διαδήλωση, δέκα μικρόφωνα και τα μεγάφωνα στη διαπασό. Χιλιάδες δίποδα με μαγνητόφωνα και έχουν λουστεί με την ίδια λοσιόν. Ξεπουληθήκατε στο Ιουστούρουμ για ένα κουστούμ, για ένα κουστούμ. Κι ο εραφούλης σας πέταξε ψουμ, ταρατατατζουμ, ταρατατατζουμ. Μου θυμίζεις τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα να προσπερνούν. Φεύγω και πάω να βρω στον Μπαγκόκ τον σύντροφό μου τον Κινγκόκ. Μες στο μυαλό μου χωράνε τα γκόκ, μοιάζω με μπάλα του πινκ-πονκ. Σφαίρες ντουμ ντουμ, σφαίρες ντουμ ντουμ, σφαίρες ντουμ ντουμ και εμείς
ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρού. Ταράτατα τζου. Για ένα κοστούμ. Και τώρα πρόσεξε. Το γυρνάνε οι άτιμοι από τα σανσκριστικά λένε είναι παρόμοια με εκείνη των αρχαίων, άκου αρχαίων, λατινικών. Τώρα τι θα πει αρχαία λατινικά, δεν ξέρω. Είναι μια από τα ελληνικά φτιαγμένη γλώσσα. Τώρα τι θα πει αρχαία λατινικά, δεν ξέρω. Που όμως είναι μια από ελληνικά φτιαγμένη γλώσσα. Όπως και όλες οι γλώσσες της Μεσαιωνικής Ευρώπης που κατά πολύ μιλάνε ελληνικά. Καμουφλαρισμένα, μιας και δεν θέλουνε με τίποτα να γίνει γνωστό. Κάτι σαν τη συνταγή του Μπεκρή Μεζέ που κανένας δεν ξέρει, δεν την ξέρει, αλλά όλοι το μαγειρεύουν. Έτσι τουλάχιστον γράφει το Βίτσι Απέδεια. Να διευκρινίσω ότι σύμφωνα με έγκριτους ανώνυμους πάντα, Άγγλους και Γερμανούς ερευνητές, στα πάλι, άκουσε πάλι, δηλαδή το πάλι σημαίνει Ινδοαριανή γλώσσα των Μογγόλων, Ούνων και Κελτών, όπως και Βανδάλων, Οστρογόθων του Μεσαίωνα και Βάλε, που περάσανε από την Ινδία. Στο παιχνίδι τώρα βάζουνε το Σέντερφορ, την Περσία λέει, που ήξερε τι θα συμβεί με το Βατικανό, τα τσιμιτσικότσι, και έβαλαν να την λένε Μπαντιγκάν. Και στη συνέχεια τη μετατροπή σε Ιρανικά Αραβικά το διόρθωσαν και το κάνανε Μπαντιγκάν. Παρέθεση, το τελευταίο «α» βαθύ. Αφού τα μάθανε όλα αυτά, πράτανε την Ινδική και την Κινέζικη ρίζα και τα κάνανε όλα αράβικα. Αυτοί οι δήμονες διευκρινίζουν. Η αράβικη ονομασία της Μελιτζάνας είναι η κοινή πηγή όλων όσων των βόρειων βαρβαρικών λαών, αλλά μέσα από δύο διαφορετικές διαδρομές μετάδοσης με την οικογένεια Μέλλαν Γένε, να έρχεται μέσα από το δρόμο της Ανατολικής Μεσογείου την οικογένεια Ουμπεργκίνε που ύστερα έστριψε από τη Δυτική Μεσόγειο και αφού όλα τα μέρη είναι ελληνικά μετατράπηκαν ξανά σε ελληνική λέξη Μελιτζάνα. Ουφ, δεν το πιστεύω να μην κατάλαβες. Τόσο έρευνα κάνανε οι άνθρωποι ανώνυμα για να εξηγήσουν ή μάλλον να μπερδέψουν όλα αυτά για τη Μελιτζάνα. Και μια που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν και τ' άστρα, ασχολήθηκαν με τα Ζαρζαβάτη. Έτσι φτάσαμε στο φυτό που θεραπεύει τα αέρια, δηλαδή αντικλανιάς, φυτό, την Μελιτζάνα. Αυτά τα έχω δανειστεί από την αγγλική Wikipedia, η οποία είναι διαφορετική και όχι από την ελληνική. Τώρα το σημαντικό, το αράβικο παντιτζάν, που είναι η λέξη που άρχισαν να φτιάχνουν μετά το 1600, μετά Χριστόν. Και βάλε τώρα πώς τους ήρθε να ασχοληθούν με τη Μελιτζάνα, με τις ερήμους, με τα καραβάνια, τις ανεμοθύελες και νομάδες σε σκηνές είναι μια άλλη. Σε μια ιστορική στιγμή που κανένας δεν μπορεί να εξετάσει. Βάζουμε αυθαίρετα να κάνουν εμπόριο τη Μελιτζάνα. Φρέσκια Μελιτζάνα, οι Άραβες. Βρε διάολο, που βρήκαν το σπόρο να το μεταφέρουνε. Να μεταφέρουν και τι κέρδος θα έχει κάποιος από κάτι τέτοιο. Άλλοι είπανε οι Άραβες που επιτέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 718 με 80.000 στρατό και 1.800 πλοία, μην έχοντας τίποτα άλλο. Κάποια στιγμή έριχναν μελιτζάνες εναντίον της πόλης. Μια που δεν ξέραν τι είναι αυτό το φυτό. Αλήθεια, το είδα και εγώ τότε. Με τα ίδια μου τα μάτια. Έτσι η Μελιτζάνα μαδεύτηκε στα ελληνικά μαγειριά και τις εύρισχες άφθονες στις λαϊκές αγορές του Βυζαντίου. Τον 11ο αιώνα ο πτωχοπρόδρομος το αναφέρει. Το Μελιτζάνιν αναφέρεται ανάμεσα στα λαχανικά που αγοράζει για τον οικοκυριό του. Σέλινον, πρασομάρουλον και κάρδαμον.
ίντιβιν, σπανάκιν και χρυσολάχανον, γονγκύλιν και μετζιτζάνιν, φρυγιόν, καμβί και γουλίν και από το κουνουπίδιν. Έτσι η μελιτζάνα εδώ και αιώνες μαγειρεύεται με πολλούς τρόπους στο Βυζάντιο, εκτός φυσικά από μουσακά που ακόμα δεν είχε φτιάξει ο Τσελεμεντές, αλλά υπήρχε σαν το πρωτόγονο πιάτο. Στην τάξη. Μην είσαι άνευ, Παπασταύρου, γιατί. Γιατί τι? Γιατί θα ξαναδείς πεταλούδες κόκκινες, πράσινες και κίτρινες. Και αυτή τη φορά μάλιστα θα προσθεθούν και γαλάζιες. Α, έτσι, ε. Καλά τότε. Θα σας δείξω εγώ. Έλα εδώ, Παπασταύρου. Τι θα πει θα σας δείξω εγώ? Με απειλείς? Ναι, ναι, σας απειλώ, σας απειλώ, σας απειλώ. Ένα λοιπόν. Για πιο κοντά τα χέρια σας. Γιατί θα σας τα κοντινώ εγώ. Σιωπή, ανεδοστάτη. Αυτό που σας λέω εγώ. Σιωπή. Σιωπή, γιατί θα φας κι άλλο. Ναι, για τολμήστε. Για τολμήστε. Ενά λοιπόν. Μα τι γίνεται εδώ? Τι τρέχει? Τι γίνεται βεβαίως? Με ξαναχτύπησε, κύριε γυμνασιάρχα. Με ξαναχτύπησε. Σε ξαναχτύπησε? Γιατί, τι έκανε, κύριε Φλωρά? Γιατί αυθαδίασε, κύριε γυμνασιάρχα. Αυθαδίασε? Αυθαδίασε, μάλιστα. Η σφαλιάρα ήρθε ξάφνου από πίσω ουρανοκατέβατη και το κεφάλι έκανε προς τα πίσω διαδοχικά, ταλαντευόμενο μέχρι να σταματήσει και να έρθει στα καλά του. «Για πες ρε Ζεμπέκη, τι είπαμε στο προηγούμενο μάθημα για την εκστρατεία των Ελλήνων κατά το Πεσόν?» Πως οι Έλληνες με τον Μέγα Αλέξανδρο έφτασαν στα βάθη της Ινδίας μέχρι τον Ιδάσπη, το Ι με ύψιλον, ύδατα, συν λάσπη. Επίσης, ότι στην εκστρατεία τον ακολούθησαν σπουδαίοι Έλληνες επιστήμονες, βοτανολόγοι, φιλόσοφοι, γιατροί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, καλλιτέχνες και μάντης και πολλοί άλλοι. Όλα τα φύτα που μάζευαν στέλνονταν αμέσως στο βοτανικό κήπο των Αθηνών, που υπεύθυνος ήταν ο Αριστοτέλης. Πιστεύετε ότι πάνω από 5.000 νέα φυτά έχουν έρθει μόνο εκείνη την εποχή? Κατάλαβες τώρα, πιστεύω, τι έκανα με το να σου πω όλα αυτά? Στο απλό αυθεντικό φαγάκι έπιασαν να ρίξουνε ό,τι αηδία βρήκανε με σκοπό να το χαλάσουν. Άκου τώρα τη δική μου εκδοχή. Ένα μύθο θα σας πω που τον μάθαμε παιδιά. Ένα μύθο θα σας πω που τον μάθαμε παιδιά. Ήταν κάποιος μια φορά speed.
Να σου το πω καθώς διαφορετικά με τον τρόπο μου τώρα. Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό, έτσι αρχίζω την ιστορία, υπήρχε μια κάτω ραχούλα. Σε αυτήν είχε πρόσφατα έλθει μια γυναίκα μαύρη που μια ΜΚΟ είχε σώσει από ένα εικονικό ναυάγιο με φουσκωτή βάρκα. Το λοιπόν, μετά καιρό η γυναίκα ήταν έγκυος και μετά από μήνες ετοιμόγενη. Όπως και να είχε, ήρθε η ώρα της να απελευθερωθεί η γυναίκα και όλοι στην κοινότητα περίμεναν να ακούσουν την αναγγελία του ερχομού. Οι ώρες περνούσαν βαριές με αγωνία, ώσπου ακούστηκαν φωνές μετά το πρώτο κλάμα του μαύρου μωρού. «Μαύρο γυναίκα γεννά, μαύρο γυναίκα γεννά, μαύρη γέννα», ανακοίνωναν το χαρμόσυνο γεγονός. Το μαύρο χρώμα στη γλώσσα της χώρας αυτής ονομαζόταν μέλαν, διότι λέγανε ότι η λέξη αυτή ερχότανε από το μελαμψόν. Το μέλανα στην όψη του ουρανού ήταν όταν σπάνια ο ουρανός έπεφτε στα κεφάλια των ανθρώπων και δεν μπορούσαν να βλέπουν ούτε μια σπιθαμή. Και όταν δεν βλέπουμε τίποτα, τότε ζούμε μόνο με αισθήσεις και ψευδαισθήσεις. Πράγμα πολύ επικίνδυνο, γιατί μπερδευόμαστε με το βάθος του Άδη, που είναι κι αυτός μέλανας, κατράμι. Τέλος πάντων, φώναζαν «γυναίκα μέλαν γεννά, μέλαν γεννά». Σε λίγο το σπασμένο τηλέφωνο όλοι φώναζαν «μέλα γεννά» και σιγά σιγά «μέλαν ζενά» και τέλος «μέλαν ζάνα». Ή επειδή ήταν κοριτσάκι το βρέφος και πολύ γλυκό, το φώναζαν αντί «μέλαν» «μέλιτζαν», γλυκό και μαύρο το γέννημα. Κάποιος αντιρρησίας είπε ότι το βρέφος ήταν χρώματος του καφέ καστανό και ουχή μέλλον και έπρεπε να το λένε καφέ ή καστάνιον τζάνα, μια που ήταν από την Αλλοδαπίν, αλλά ύστερα δεν τον ξαναείδαν, εξαφανίστηκε. Το κοριτσάκι μεγάλωσε με το όνομά του η Μέλανη. Έτσι, όταν έπεσε από τον ουρανό το Ινδικό ή Κινέζικο ή Μαλαισιανό ή Μπακλατεσιανό κατά άλλους φυτό, κανένας δεν είπε για τη χώρα παράδεισο στην Ελλάδα. Φυσικά δεν χρειάστηκε πολύ να ονομάσουμε το φυτό με το ίδιο όνομα. Το φυτό που γεννά μαύρους καρπούς, μελαντζάνα. Το προσυπογράφω επειδή ήμουνα και εγώ εκεί και το είδα με τα μάτια μου ο τυφλός. Παρέθεση. Περίπου τα ίδια είπαν και για την ελιά που ως έπεσε από τον ουρανό και αυτή δώρο της θεάς Αθηνάς. Αυτό όμως δεν ήταν μύθος, ήταν αλήθεια. Αλλά και πάλι δεν με πίστεψαν οι ειδικοί. Ο τόπος τούτος δε με το ονομάστη από κάτω ραχούλα σε πάνω μέλανο.
Τα χρόνια πέρασαν, μα οι συνήθειες μείναν. Και μόλις ερχόταν η εποχή της κουτσής μελιτζάνας που λέγανε, όλοι κάμαν μελιτζανάκια τουρσί. Μόνο τους νιους δεν ενδιέφερε κάτι τέτοιο. Οι ασχολίες τους περιορίζονταν να παρακολουθούν μέσω οθόνης τι συμβαίνει σε έναν άλλον κόσμο. Οι χερόντισες λέγανε σοφά, «Βρε καλύτερα να ζούμε στο τώρα, το πραγματικό, παρά το ψεύτικο φανταστικό, να είμαστε στο καρτέρι». Μια μέρα περνούσε μια κοκκόνα νεαρή και μια γραία μαυροφορεμένη γυρτή με μαντίλα και καμπούρα στεκότανε στο κατόφλι παραφυλώντας. Έβγαλε μια στριγλιά που αμέσως χάθηκε αδύνατη να συνεχίσει. «Τέλος χρόνου». Τα επόμενα λόγια ήταν σιγανά, μα τα άκουγες. «Έλα Μαρίνα, με βοηθήσεις να φτιάξω τα κουτσά μελιτζανάκια που με έδωκε ο Μπακάλης έτσι?» «Τα κουτσά μελιτζανάκια, γιαγιά», είπε η Νιά. «Κουτσά είναι αυτά οι τελευταίες μελιτζάνες που φέρνει το φυτό και αδυνατεί να τις κάνει τρανές και μένουν μικρές κουτσές. Αν και πάω κάπου αλλού, γιαγιά, θα έρθω». Και μπήκε στο χαμηλοτάβανο μαγειριό, ήτανε προσαρμοσμένο στον Μπόιντ. «Να, τα έχω εκεί πλημμένα, παστρεμένα, στο κοτσάνι που τα αγκαλιάζει να μην προεξέχει και μικρεμένο ως το τρυφερό του. Μόνο θα χαράξεις από τις τρεις μεριές κατά μήκος και θα το ρίξεις στο τζέτζερι να πάρουνε τρεις φορές βράση για 5 λεπτά. Και θα πετάμε το νερό της πίκρας, εντάξει?» «Ναι, τα άλλα λαχανικά που είναι όμως, πώς θα γεμίσουμε το τουρσί?» «Μα δεν θα κάνουμε τουρσί, γλυκάκι θα κάνουμε, κόρη μου». «Α, δεν έχω κάνει ποτέ». «Ωραία, θα μάθεις και όταν γίνεις και εσύ αρχόντισσα στο σπίτι σου, θα το φτιάχνει». «Το κάναμε και αυτό τώρα». «Ωραία, τώρα σε κάθε σχισμή θα βάλουμε, καλή μου, ένα αμύγδαλο καθαρισμένο και στο μπισινό της θα καρβώζουμε και ένα ξερό γαρίφαλο. Θα τα βάλουμε πάλι στο τζέτζερι με τάξη». «Ωραία, ζάχαρη που είναι περισσότερη από το νερό, στο νερό μέσα, και θα στύψουμε και λεμόνι». «Εντάξει, μια χαρά». «Πότε θα είναι έτοιμα?» «Όταν τα μελαντζανάκια γίνουνε μελιτζανάκια, δηλαδή θα δέσει το σιρόπι τους. Μετά στα αποστηρωμένα βάζα και το χειμώνα κέρασμα αγάπη». Πού πας κοκόνα μου, πάρε δύο βάζα για σένα να γλυκένεις του παλικάρι σου. Άντε στο καλό και του χρόνου να ξανάρθει». Μες στις πόλεις τα στενά μια χανούμισα γλυκιά μου έχει κάψει τη καρδιά. Καραμπιπέρι, μαμά, ναι, σπίρσε κερί, άσε πια τα πλούτη και τον Ιβραήμ. Θα έρθω απόψε να σε κλέψω, δεν άντεχω πια, κι ας με του φέγγισουνε μες στη γειτονιά. Φόρεσαν και στον πλαστήρα που ήταν στην όψη μελαχρινός, μελαμψός, κόλαος πλαστήρας. Καρδί το 1883, τοχός πλυντήμιος, στρατιωτικός αλλά δημοκρατικός. Αυτός έκανε αγώνα για την Ελλάδα και στρατιωτικά και πολιτικά. Στα παιδιά μας δεν λέμε ιστορίες για αυτόν,
διότι αγωνιζόμενος για την Ελλάδα τον γέμισαν με λάσπες οι οχτροί. Από την αρχή της ζωής του ήρθανε δύσκολα τα πράγματα. Στο δημοτικό σχολείο της Καρδίτσας πλακώνεται με το γιο ενός Οθωμανού αγά και αναγκάζεται να το σκάσει στον Πειραιά για να σωθεί. Αλλά επιστρέφει. Απελευθερώθηκε από τους Τούρκους η Θεσσαλία το 1881, ύστερα για 21 ολόκληρα χρόνια θα φορά τη στρατιωτική στολή από τον Δεκέμβρη του 1903 που γίνεται 19, 1907 στο Μακεδονικό Αγώνα, το 1910 στη Σχολή Υπαξιωματικών της Κέρκυρας και το 1912 έγινε αθυπολοχαγός. Μετά στους Βαλκανικούς πολεμά ηρωικά στο Μακεδονικό μέτωπο, ταγματάρχη, στρατιωτικός διοικητής στοιχείο. Στη μάχη του Σκρά διακρίθηκε ως διοικητής του τάγματος και προήχθη επ ανδραγαθία σε αντισυνταγματάρχη. Στη Μικρά Ασία επικεφαλής του Ξακουστού 542 συντάγματος Ευζώνων, Σαϊτάν Ασκέρ τον όμαζαν, ο στρατός του διαβόλου, ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων και τον ίδιο Καραπιπέρ, μαύρο πιπέρι, πάντα πρωτοπόρος και από τους πρώτους πολεμά τους εχθρούς της πατρίδας, ο Τρεμπανάλ. Και ύστερα ο μαύρος χωριάτης θα αναλάβει την αρχηγία της Επαναστατικής Επιτροπής μετά την Μικρασιατική καταστροφή και θα ανατρέψει τον Κωνσταντίνο τον Αλφ, αναδιοργανώνει τον στρατό και ανασυντάσσει τη στρατιά του Εύρου, δίνοντας ένα βοήθημα στον Ελευθέριο Βενιζέλο κατά τις διαπραγματεύσεις για τη συνδύ της Λοζάνης, περιορίζοντας επίσης τις απαιτήσεις του Κεμάλ. 21 χρόνια μετά, το 1924, παραιτήθηκε και αποστρατεύτηκε με το βαθμό του αντιστράτη. Έκανε καιρό να βγάλει τη στρατιωτική στολή από πάνω του που είχε γίνει ένα με το πετσί του. Πολιτικός πια, το 1931, το 1933 οργάνωσε το κίνημα υπέρ του Βενιζέλου. Το κίνημα όμως απέτυχε και κατέφυγε στο Λίβανο και μετά στη Γαλλία. Το 1941 γίνεται πρόεδρος του ΕΔΕΣ. Το Νοέμβριο του 1944 επιστρέφει και το Δεκέμβρη γίνεται πρωθυπουργός ευρείας αποδοχής. Προσπαθεί να αποτρέψει τον πόλεμο ανάμεταξύ των Ελλήνων. Μετέπειτα αρχηγός της ΕΠΕΚ, Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου, με σύνθημα «Το κλεμμένο αργότερα αλλαγή». Σχηματίζει δύο φορές κυβερνήσεις συνασπισμού κομμάτων κεντρώων. Ασκεί με τριοπαθή, αγωνίζεται να επουλώσει τις πληγές που άφησαν στις καρδιές οι πόλεμοι και να αποκαταστήσει την ηλική καταστροφή που προκάλεσαν όλοι αυτοί που μπήκαν απρόσκλητοι στη χώρα μας σαν εχθροί ή σύμμαχοι. Γερμανών, Ιταλών, Βουλγάρων, Άγγλων, Γάλλων, Σέρβων, Ρώσων, Σκοπιανών, Αλβανών και τον ΗΠΑ, με μοναδικό σκοπό να την καταστρέψουν. Ως πολιτικό τέλος του, το 1952, στις εκλογές με πλειοψηφικό σύστημα, με το οποίο συμφώνησε και ο πλαστήρας, εκλέγεται ο Παπάγος με το κόμμα Ελληνικό Συναγερμός και ο πλαστήρας δεν εκλέγεται ούτε καν βουλευτής. Εδώ η πολιτική του παρουσία τελειώνει. Τον έβγαλαν στη σύνταξη, πέρασε η ημερομηνία λήξης του, πάμφτωχος και παραγωνισμένος, σε ένα μικρό διαμερισματάκι στην Αθήνα. Αρνείται ακόμα και ένα τηλέφωνο ανάγκης. Η Ελλάδα πεινάει και μένα θα μου βάλετε τηλέφωνο, έλεγε. Στην ευρύτερη οικογένειά του είχε απαγορεύσει μάλιστα να χρησιμοποιούν το επίθετο πλαστήρας για να μην την χάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης. Όταν ο άνεργος, λέει, αδερφός του βρήκε τελικά δουλειά εργάτη στη βιομηχανία παραγωγής μπύρας, όπως ως πλαστήρας, ο στρατηγός το έμαθε και αφού τον επέπληξε του απαγόρευσε να αποδεχτεί τη θέση λέγοντάς του «Αν έχεις ανάγκη,
Κάτσε εδώ να μοιραζόμαστε το φαγητό. Ο πρωθυπουργός πλαστήρας δεν απέκτησε ποτέ δικό του σπίτι, μιας και όταν οι καλοί του φίλοι κανόνισαν κάποτε ένα στεγαστικό δάνειο, εκείνος τους απάντησε «Ρε, με τι μούτρα ρε θα βγω στο δρόμο αν μαθευτεί πως εγώ πήρα δάνειο για το σπίτι». Κατάκητος πια από την κακή κατάσταση της υγείας του, δέχτηκε λίγο πριν πεθάνει στο φτωχό διαμερισματάκι του την επίσκεψη της Γερμανίδας Φρυντερίκ. «Γιατί κοιμάστε στο ράντζο και όχι σε κανονικό κρεβάτι?» «Συνήθισα το ράντζο από το στρατό και δεν μπορώ να το αποχωριστώ», της απάντησε ο περήφανος πλαστήρας. Πέθανε τον Ιούλιο του 1953. Μόνο η κηδεία του κόστησε στο δημόσιο. Αυτός ήτανε ο μαύρος, σαν τη Μελιτζάνα. Εμείς οι λευκοί κριτές του τι είμαστε? Έτσι συμπερασματικά εκείνο που πρέπει να γράφει ιστορία για αυτόν τον άντρα είναι προτιμότερο να πεθάνεις ως έντιμος παρά να σε κρύβουνε μπας και σε ανακαλύψουνε. Δεν υπήρχαν χρήματα ούτε για το νεκρικό κουστούμι. Φαίνεται παράξενο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο πραγματευτής. Βαρίστρες, βελονάκια, ψιλολόγια ένα σωρό. Πήρα δρόμους και σοκάκια την αγάπη μου να βρω. Δέκα χρόνια πάνε τώρα που δεν τη ξανάδα πια. Μαντιλάκια, τσιπιδάκια, πραματιές πολλολογιό. Το πλάνο δυο θα κάνω, ίσως και τη ξαναβρω. Θα γυρίζω αχ να φωνάζω τη δική μου καταδιά. Μιας αγάπης το χατήρι με κάνε τραγουδιστή και ζητιάνω αχ και διαβάτη και φτωχό πραγματευτή. Παντρεμένες γριές και νιές, τη δική μου αγάπη που είναι και χαλάλι πραματιές. Τα καράβια των πειρατών μαύρα. Σε λίγο φυσικά θα ονομάζουν και την Ελλάδα μας μαύρα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν τα μαύρα κι άραχα. Εκατομμύρια μέλαν ή μελαχρινών μπαίνουν στα σπίτια των Ελλήνων. Θέλουν να μας κάνουν μαύρους τους καψερούς. Είναι σίγουρο ότι στο τέλος θα είμαστε μια φυλή μέλανος χρώματα, σαν μελαντσάνες. Και οι μελαντσάνες δεν είναι όλες μέλανες, παρά έχουν και άλλες ποικιλίες, ράτσες, με διαφορετικό χρώμα και σχήμα. Όλες όμως έχουν τόπο προέλευσης ελληνικάμενη. Σύρο, Λακαδά, Τσακώνικη. Ο Πλανώδιος Μανάβης με το κάρο φώναζε «Ουμπερζίνς, που λόπετε δεκάρες το κιλό».
κυράδες πάρτε μπακακαλιά, έχω μπαϊκατζάν. Τι είναι αυτό το, πως το λες ρε Μπάρμπα Καραμίτσο, δεν ξέρεις? Όχι, ούτε κι εγώ. Της έφερε ένας Άραβας, λέει, που του της έχει δώσει ένας Πέρσης από έναν άλλον Ινδό και από έναν Κινέζο. Στο τέλος όλοι αυτοί μαζί γίναν Ινδοευρωπαίοι. Τι? Ινδοί. Ναι, Ινδοευρωπαίοι. Και γιατί τις πουλάς εσύ? Έτσι για πλάκα. Περιέργεια. Πάρε τις τσάμπα κυρά μου. Να χαρείς. Μην περιμένεις να τις κρύψουνε και να τις φυλάνε σαν τις πατάτες ή το μεταξοσκόλικα. Είναι φυτό που γεννά μαύρους καρπούς. Μέλανες καρπούς γεννά. Τζένα, μαύρο τζένα. Με κατάλαβες κυρά μου? Δεν χρειάζεσαι ούτε δάνεια ούτε αντιδάνεια. Α, εννοείς το λατινικό μελαντζάνα. Και τι θα το μέλαν στα λατινικά? Μήπως και ο σπαρτιάτικος μέλανζομός είναι λατινική λέξη? Θεέ μου, μα δεν τελείωσα. Δύο πόρτες έχει ζωή. Άνοιξα τη μια και μπήκα. Την επιμέλεια της εκπομπής την είχε ο Ευστράτιος Ζεϊμπέκης. Τη μουσική σύνθεση, όπως και το σύστημα της εικόνας, ο Φραγκίσκος Ζεϊμπέκης. Τα κείμενα και η εκφώνηση του Γρηγόριου Ζεϊμπέκη. Για να μείνει μια οικουμενική εκπομπή, συνεχίστε να συμμετέχετε με οποιοδήποτε τρόπο. Να χαίρεστε μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε.